Ο Γιώργος Ομαδιούς με ενημέρωσε ότι ο εκπρόσωπος, νομικός εκπρόσωπος της πλευράς του κυρίου Μίλλερ, που μάλιστα το ρεπορτάζ λέει ότι συναντήθηκε κιόλας με τον κύριο Παθανασάκη, είναι ο κύριος Γιάννης Καχρημάνης. Γνωριζόμαστε από παλιά, εδώ και μια δεκαετία με τον κύριο Καχρημάνη. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλά, καλά φίλε. Καλά, καλά Γιώργο. Τώρα φωνή φοβερή μετά από τόσα. Πόσες φορές είχαμε μιλήσει, Πολλές. Να το θυμηθεί. Μικρή αυτή η πόλη, μικρή αυτή η πόλη, Γιώργο. Και οι εργαζόμενοι δικηγόροι είναι ακόμα πιο λίγοι. Αλήθεια είναι. Έτσι ακριβώς. Θέλετε να το πείτε, εσείς ή να το πω εγώ, ποια ήταν η αφορμή της νοημίας μας, ας πούμε, και της μεγάλης επιτυχίας που είχα κάνει τότε. Πριν πολλά χρόνια μια ιστορία η οποία πήγε καλά και για τον ΠΑΟΚ και για αυτόν ο οποίος εκπροσωπεί το από μένα τότε. Και θυμίσου ότι όλη η πόλη ήταν αντίθετη σε αυτό, αλλά απεδείχθη ότι εγώ είχα δίκιο. Ναι. Να πω ότι μιλάτε για τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, έτσι. Την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, όταν κανείς δεν ήξερε, δηλαδή ήσασταν εσείς και ο μοναδικός που το γνώριζε το θέμα ήμουν εγώ. Ήσασταν εσείς. Ναι. Λοιπόν, μιλούσαμε και ήσασταν εσείς ο εκπρόσωπος του. Καλά, το λέω, ο νομικός εκπρόσωπος της πλευράς του Σαββίδη. Έτσι ήταν τότε. Έτσι δεν είναι. Με όλη αυτή την ιστορία. Τότε, παρενθετικά έτσι να το πούμε, γιατί δεν έκατσε η μπήλια στο νούμερο που είχαμε ποντάρει, να το πω έτσι, κύριε Καχρημάνη. Λέτε. Τότε δεν ήταν όριμες οι συνθήκες. Μετά από λίγο, όταν τα πράγματα, ο χρόνος τα έκανε πιο ξεκάθαρα, οι συνθήκες ορίμασαν. Ναι. Κατά συνέπεια, αυτό που για μένα, πιθανόν και για σένα, ήταν αυτονόητο, ότι αυτό θα κατέληγε σε γάμο και μάλιστα ευτυχισμένο. Δεν ήταν ο χρόνος τότε να γίνει και προσδιορίστηκε για μετά, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Θυμάμαι ότι έλεγα τότε στον κόσμο ότι είναι θηρίο, δηλαδή ότι είναι αυτός και τα λοιπά, και δεν, στην αρχή αμφισβητούσαν όλοι, μετά βέβαια έγινε. Μετά έγινε ένα πέρθυμα εκεί στην Ομοσπονδία, εκεί με την εγγυητική επιστολή, εκεί έγινε το χαμός. Δεν υπήρχε εγγυητική τώρα. Αυτά ήταν κίνησης εποχής ζητήματα, τα οποία φορτώθηκαν κάπου για να βγουν κάποιοι άλλοι αλλιώς. Μην τα συζητάμε, έχει περάσει ο χρόνος, έχουμε συγχωρέσει τους πάντες και τελείωσε αυτό. Δεν το συζητάμε. Πάντως περάσαν 10 χρόνια, Νομίζω λίγο παραπάνω, 12 πρέπει. Όχι, το 6 ήταν. Ναι, 10. Το 6, 10 χρόνια. 10. Εγώ το θυμάμαι ότι ήταν προχτές. Εντάξει, περνάει γρήγορα ο χρόνος. Κάτι γίνεται με τον χρόνο, κάτι γίνεται. Εργάζονται, περνάει γρήγορα, ναι. Λοιπόν, μιλώντας πριν από λίγα λεπτά, πριν πω στην εκπομπή με τον συνάδελφό μου εδώ, τον ρεπόρτερ του Ηρακλή, τον Γιώργο Ματζιούκη, μου είπε ότι υπάρχει ένα θεματάκι με κάποιον Γερμανό ο οποίος ενδιαφέρεται και τα λοιπά. Λέω, έχει έρθει αυτός, μου είπε το ρεπορτάζ και τα λοιπά. Λέω, δικηγόρο έχει, τώρα μου λέει, βεβαίως και ο Καχρημάνη. Α, λέω, τον θέλω τότε στον αέρα τον Γιάννη Καχρημάνη. Λοιπόν, είναι αμοιβαία η εκτίμηση και η χαρά που τυχαίνει και μιλάμε έτσι. Έτσι. Αμοιβαία. Λοιπόν. Τι ακριβώς συμβαίνει, για πείτε μας, αν συμβαίνει κάτι, έτσι, γιατί είναι σε φάση, ο Ηρακλής είναι σε πολύ δύσκολη φάση και εγώ, κύριε Καχρημάνη, Γιάννη, επίτρεψέ μου να πω ότι δεν θέλω να πούμε πράγματα στον κόσμο που δεν θα ισχύουν, δηλαδή να του φουσκώσουμε το μυαλό, αυτό δεν κουστάω. Λοιπόν, άρα οφείλεις να με ρωτάς και να απαντάω. Μπράβο, ναι, και σε λίγο θα έχω και τον Γιώργο που το ξέρει καλύτερα το θέμα, να είναι και αυτός στον αέρα να μας το πει, να σε ρωτάει περισσότερα. Για πες μας. Κοίταξε, ο κύριος Μίλλερ είναι εντολέας μας, πελάτης μας. Το γραφείο μας και η δικηγορική μας εταιρεία έχει πελάτες και από άλλες χώρες. Έχουμε γερμανόφωνους στο γραφείο μας και εγώ και ένας συνάδελφός μου μιλάμε καλά γερμανικά. Ναι. Μέσω κάποιων Ελλήνων της Γερμανίας μας έγινε η σύσταση για έναν τεχνοκράτη του ποδοσφαίρου, ο οποίος είχε υπάρξει παλιότερα πρόεδρος της ομάδας του Ανόβερο. Μια ομάδα της Bundesliga είναι αυτή, πρώτης κατηγορίας, και μάλιστα εκείνα τα χρόνια που είχε τότε ασχοληθεί με αυτό, το είχε εξηγιάνει το Ανόβερο, το οποίο είχε αρκετά χρέη πριν ασχοληθεί αυτός. Άνθρωπος γνώσης του ποδοσφαίρου, ο οποίος είναι σύμβουλος σε τρεις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες στην Αφρική αυτή τη στιγμή, σύμβουλος επίσημος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ένα άτομο που είναι ιδιαίτερα γνωστό στη Γερμανία, και ο οποίος μέσω κάποιων γνωριμιών, ξαναλέω, πάντα με Έλληνες της Γερμανίας, για να μην παρεξηγηθεί, του έγινε μια περιγραφή του Ηρακλή. Σε αυτά τα πλαίσια μέσα ζήτησε κάποια στοιχεία. Ό,τι ξέραμε και ό,τι μπορέσαμε να βρούμε, κυρίως από αυτά που ξέρετε όλοι, αλλά και από κάποια άλλα που αναζητήσαμε μόνοι μας, του τα στείλαμε με κάποια email, μας έστειλε επιπλέον ερωτήματα, του τα απαντήσαμε. Ναι.
Και βέβαια κατέληξα στο αυτονόητο. Θυμάσαι τις παλιές διαπραγματεύσεις που είχαμε μαζί επικοινωνήσει. Mm. Δεν είχαμε φυσική παρουσία του επενδυτή, έτσι. Ναι. Αυτό ήταν ένα ελάττωμα τότε που δεν εξαρτιόταν από μένα. Ναι, ναι, ναι. Η τωρινή μου συμβουλή λοιπόν ήταν έλα αμέσως εδώ να το δεις με τα μάτια σου το γεγονός πώς είναι. Ήρθε. Και να μετάσχεις ο ίδιος στην οποιαδήποτε διαπραγμάτευση να μετάσχεις, πάντα βέβαια υπό την παρουσία μας νομικά. Εντάξει, νομικά. Okay. Ήρθε λοιπόν ο άνθρωπος χθες. Και από εκεί πέρα περιμένω να με ρωτήσεις ό,τι άλλο θέλεις για να σου απαντώ. Ήρθε, συναντήθηκε με τον... γιατί ήρθε για ένα συγκεκριμένο λόγο, δεν ήρθε για να πιει καφέ. Μια συνάντηση έγινε σήμερα. Ναι. Σήμερα και? Πρώτη ήτανε? Ήταν ως τώρα πρώτη επίσημη του κυρίου Μίλλερ με τον πρόεδρο. Ναι. Και πώς ολοκληρώθηκε, δηλαδή που... Κοίταξε λίγο, πρόσεξε τώρα. Εγώ και εσύ γνωρίζω. Ανανέωσα, θέλω να πω το ραντεβού τους για αύριο, για το βράδυ, τι. Δεν θα ήθελα να σου απαντήσω σε αυτό. Ναι. Γιατί εγώ έχω και ένα καθήκον εχεμήθειας λόγω της παρουσίας μου. Ναι. Και βέβαια θέλω να προστατεύσω τον κύριο Μίλλερ απόλυτα. Ωραία. Ασχέτως της καλής μου σχέσης με αρκετούς ανθρώπους που είναι στα πέριξ του Ηρακλή. Ναι. Και πολλές φορές, χωρίς να χρειάζεται να σου το πω, έχω υπερασπιστεί οπαδούς του Ηρακλή. Έτσι. Ναι. Δύσκολο. Ξέρω, το ξέρω, το ξέρω εγώ, ναι. Σε καμία περίπτωση δεν θα έβγαινα να πω κάτι το οποίο αφορά πελάτη μου. Ο κ. Μίλλερ είναι πελάτης μας, έχει ζητήσει την μικρή ή μεγάλη νομική μας προστασία, όποια είναι αυτή, έτσι. Ναι. Και από εκεί και πέρα, εγώ οφείλω τη στιγμή που έχω να κάνω με έναν άνθρωπο που δεν θέλει να βγει κάτι παρά έξω, να μην βγάλω κάτι παρά έξω τώρα. Ωραία. Άρα θα με βοηθήσει σε αυτό το σημείο ο συνάδελφός μου, ο Γιώργος Μαζής, που είναι υπεύθυνος του ρεπορτάζ του Ηρακλή εδώ στο Λίμπρο. Έλα, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στον αέρα στον κύριο Καθημάνη. Γεια σας, κύριε Μαζή. Ερωτήσεις πολλές, ειδικά ναι. Ψάχνοντας το θέμα από και σήμερα από το πρωί, αλλά και τις προηγούμενες μέρες. Το θέμα είναι αν θα μπορέσετε να μας δώσετε απαντήσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Με, αν μπορώ, θα σου δώσω. Για παράδειγμα, ο κύριος Μίλλερ είναι μόνος του εδώ. Τι θέλω να πω. Έρχεται ως επενδυτής, ως επιχειρηματίας να βάλει λεφτά στον Ηρακλή. Έρχεται με κάποιους συνδετικούς κρίκους στην Ελλάδα, γιατί ακούμε, κύριε Καθημάνη, λοιπόν, και για κάποια πρόσωπα τα οποία ναι. από την Ελλάδα συνδέονται μαζί. Και ήταν σήμερα στο ραντεβού. Αυτά καλό όχι, είναι όχι, να τα ξέρεις. Το ραντεβού έγινε... Όχι. Πρόσκαλες. Το ραντεβού έγινε ανάμεσα στον κύριο Μίλλερ, τον πρόεδρο και εμένα. Ο κύριος Μίλλερ ήθελε να έχει δικηγόρο μαζί του, γιατί, εν πάση περιπτώσει, έτσι λειτουργούν οι Γερμανοί. Έτσι ήθελε να έχει έναν άνθρωπο με τον οποίο μιλά την ίδια γλώσσα. Mm-hmm. Και παρότι μιλά άψογα αγγλικά, ήθελε να μπορεί να ερμηνεύσει το οτιδήποτε τεθεί υπόψη του. Έτσι, ό,τι και να είναι, μιλάμε και για δουλειά μεταξύ όλων των άλλων, άρα υπάρχουν περιπτώσεις που οι δικηγόροι είναι χρήσιμοι για κάποιες λεπτομέρειες. Κανένας άλλος δεν ήταν στο ραντεβού. Κανένας άλλος. Ήταν, δεν έτσι. Ήταν, υπάρχει ελληνικός συνδετικός κρίκος κάποιων ανθρώπων που να γνωρίζουν τον κύριο Μίλλερ ή να τον εκπροσωπούν? Τον κύριο Μίλλερ μας τον συστήσανε. Μιλάω για παράγοντες. Ναι. Ναι, ναι, επειδή ξέρω γιατί μιλάς, θα σου πω συγκεκριμένα. Τον κύριο Μίλλερ μας τον συστήσανε Έλληνες της Γερμανίας. Άνθρωποι που ζουν εκεί και που δεν είναι αυτός ο οποίος αναφέρεσαι, για τον οποίο ευχαρίστω θα σου μιλήσω στη συνέχεια. Στην πορεία ο κύριος Μίλλερ ήρθε μετά από επικοινωνία μαζί μου και με συνεργάτη του γραφείου μου, τον κύριο Γκιώση, που είναι γεννημένος στη Γερμανία και γερμανόφωνος. Ανταλλάξαμε email μας ενημέρωση για την παρουσία του. Ενημερώσαμε εμείς για την πρόθεση του κυρίου Μίλλερ να κάνει μια εξειδικευμένη συζήτηση και να εκφράσει το ενδιαφέρον του ιδίου, έτσι, συγκεκριμένα μιλάω, γιατί πρόσεξε τώρα τι μου λες εσύ, μου λες ότι υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι τι, ότι έχουν έχει άνθρωπο τον κύριο Μίλλερ, υπονοούμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρόεδρος σε ομάδα της Bundesliga, επιτυχημένος επιχειρηματίας, και ένα άτομο που το ξέρει κόσμος τι είναι, είναι όπως συνηθίζουμε εδώ να λέμε τι αχυράνθρωπος κάποιο άλλο, αυτό με ρωτάς, κάθετα όχι σου απαντάω. Ρωτάω κάθετα, αν έχει κάποια συνεργασία και επαφή με Έλληνες. Πρόσκει να δεις, πέραν του δική μας παρουσία την οποία τη ζήτησε και Δεν μιλάω για εσάς που επαγγελματικά του την παρέχουμε. Υπάρχουν, όπως είναι ξεκάθαρο, και κάποιοι άλλοι τους οποίους ξέρει ή που γνωρίζει. Δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε να έχει επικοινωνία με κάποιους.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι υπάρχει συνοδικό. Αρκεί να ξέρουμε ποιοι είναι και αν ασχολούνται ήδη και με τον Ηρακλή. Αν τους ενδιαφέρει και τους ίδιους ο Ηρακλής. Είναι μόνος ο κύριος Μίλερ. Δεν ενδιαφέρει κανέναν Έλληνα συνομιλητή του κύριου Μίλερ ο Ηρακλής. Αυτό το πω ξεκάθαρα. Μάλιστα. Επειδή πλην εμού που... ως δικηγόρου που με ενδιαφέρει. Άρα δεν έχει κάποιον εδώ. Αυτό το τελειώνουμε, έτσι. Δεν είναι ο Ζαγόρας εδώ που να το εκπροσωπεί. Θα εξειδικεύω το αυτονόητο. Ωραία. Όχι, θα σας εξειδικεύσω το αυτονόητο. Εμείς έχουμε γραπτή εξουσιοδότηση του κυρίου Μίλερ. Ούτε προφορικά, ούτε προχώρα και εγώ είμαι εδώ. Αυτά που γίνονται εδώ τα ωραία δεν υπάρχουν στη συγκεκριμένη συνεργασία. Mm-hmm. Έτσι, ο κύριος Μίλερ έχει συγκεκριμένα ερωτήματα. Ναι. Και επί αυτών των ερωτημάτων έγινε κάποια συζήτηση. Αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Ναι. Να μιλήσω έτσι λίγο λαϊκά. Το κονέ για να έρθει εδώ ο κύριος Μίλερ, ποιος το έχει κάνει από την Ελλάδα? Συγγνώμη για την έκφραση, απλά το... Ναι, όχι, πολύ καλά το λες, πολύ καλά το λες. Άρα με αναγκάζει λίγο να μιλήσω όπως είναι η πραγματικότητα. Φυσικά, ο κόσμος πρέπει να... Εμείς συνεργαζόμαστε με δικηγορικά γραφεία στη Γερμανία λόγω της γερμανομάθειάς μας. Αυτονόητο αυτό. Συγκεκριμένα από εκεί μας συστήθηκε ο κύριος Μίλερ. Σε κάποιο χρονικό σημείο βγήκανε κάποιοι κοινοί Έλληνες γνωστοί. Το να σου πω τώρα αν είναι καλό να συστήνει κάποιος τον κύριο Μίλερ σε μένα, που ξέρω εγώ μπορεί κάποιος να έχει κάτι καλό ή κακό μαζί μου, εγώ δεν θα το απαντήσω αυτό. Εγώ είμαι δικηγόρος και όταν κάποιος ζητάει δικηγόρος, είμαι μαζί. Μπορώ να ρωτήσω συγκεκριμένα ονόματα για το ποιοι μπορεί να είναι αυτοί? Φυσικά θα ρωτήσω συγκεκριμένα ονόματα και θα σου απαντήσω συγκεκριμένα κι εγώ. Ναι, έχει ακουστεί για τον κύριο Μορφιάδη, για τον κύριο Ελευθεριάδη. Δεν ξέρω αν έχει να πει. Πρόσεχε να δεις. Ο Ελευθεριάδης ποιος, Γιώργο? Λοιπόν, νομίζω ακούστε με να πω εγώ... Ναι, κύριε Καρμαν, ναι. Δεν άκουσα αν δεν κάνει λάθος. Όχι, όχι. Τι είπατε? Α, ναι. Τι είπες, Γιώργο, αν δεν κάνεις λάθος? Πάνη, νομίζω το μικρό του, αν δεν κάνω λάθος, για το δεύτερο. Ναι, ναι. Χωρέστε και οι δύο είναι πελάτες μας και φίλοι μου. Ο ένας μιλά γερμανικά, ο άλλος δεν μιλά γερμανικά. Σίγουρα δεν έχουν κάνει κανένα κονέ έτσι όπως μου το είπες, σου απαντάω για να πει ο κύριος Μίλερ εδώ. Επαφή, κάποια επαφή. Ναι. Σου εξήγησα πώς ήρθε η επαφή και αν θέλεις μπορώ να σου δείξω και το απευθείας email προς τη δικηγορική μας εταιρεία του κύριου Μίλερ. Εμάς ο κύριος Μίλερ μας το ανέθεσε αυτό. Άρα τα ονόματα που προείπαμε δεν υπάρχουν σε αυτή την υπόθεση, λέτε? Δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον να μετάσχουν σε οτιδήποτε αφορά τον Ηρακλή αυτή τη στιγμή, αυτοί οι δύο που μου είπες. Με συγχωρείς για τον ενικό, έτσι, αν θες μιλήσω με τη δικό. Έτσι. Από εκεί και πέρα, προσέξτε να δείτε το εξής. Ο Ηρακλής, για μας που έχουμε υπερασπιστεί την ιδέα του στα δικαστήρια και για άλλους ενδεχομένως, είναι μια μεγάλη ιδέα. Έτσι. Εγώ δεν το λέω για να γίνω αρεστός, άρα τον μικραίνει κάποιος. Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις. Ναι, επίτρεψε μου. Δεν Γιώργο, θέλει ο κόσμος να ξανατραβήξει όσο τραβάει. Να ολοκληρώσω. Ναι. Έτσι, χωρίς να θέλω να λαϊκίσω. Το να μου λέτε αν ένας Γερμανός μπορεί να συγκεντρώσει πληροφορίες για τον Ηρακλή ή πρέπει να κάνει το κονέ κάποιος Έλληνας, νομίζω μικραίνουμε τον Ηρακλή έτσι. Τον Ηρακλή ψάχνει. Καλά, τώρα μεταξύ μας δεν νομίζω να ξύπνησε ένα πρωί ο κύριος Μίλερ και να είπε πάω στον Ηρακλή. Προφανώς και κάτι πρόσκει να δεις. Ο κύριος Μίλερ είχε τη διοίκηση ομάδας, ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Το 95-96 το Ανόβερο. Βεβαίως, δύο χρονιές, 95-96 το Ανόβερο. Που τι μου είπες, Γιώργο, για το Ανόβερο? Πιθανότατα ήταν στον Τίγκο. Και έπεσε στη Γάμα εκείνη τη χρονιά. Ναι. Το είδες λοιπόν ότι το εξηγείανε οικονομικά, αυτό είναι το ένα. Ήταν ως πρόεδρος εκεί, όχι ως ιδιοκτήτης, κύριε Καθήμαν, έτσι δεν είναι? Προσέξτε, εδώ είναι ένα άλλο πρόβλημα. Εκλεγμένος. Εδώ είναι ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να εξηγήσουμε. Στη Γερμανία οι ομάδες δεν ανήκουν παιδιά σε μεγαλομετόχους, με συγχωρείτε για το παιδιά έτσι. Να. Εκεί είναι τιμητικό να είσαι πρόεδρος μιας ομάδας, σε εκλέγει το συμβούλιο, όπως έτσι έγινε εδώ, το Verwaltungsrat. Ο κύριος Μίλερ υπήρξε ο νεότερος πρόεδρος στην ιστορία της Bundesliga, σε ηλικία 36 ετών. Και βέβαια εκεί οι θέσεις των προέδρων είναι τιμητικές και άμυστες, δεν είναι όπως εδώ. Κατά συνέπεια το να λέμε δεν ήταν ιδιοκτήτης
Παρακαλώ να παραβιάζουμε κλειστές πόρτες, όχι ανοιχτές. Έτσι. Ναι, δεν ήταν ιδιοκτήτης. Αυτά που βρίσκουμε στο διαδίκτυο λέμε. Με συγχωρείς, δεν είναι μορφή, κύριε Μαντζούκη, δεν είναι μορφή. Με συγχωρείς. Εγώ αυτά που βρήκα στο διαδίκτυο είναι ότι ήταν πρόεδρος στο Ανόβερο το 95-96, η ομάδα υποβιβάστηκε. Ναι. 20 χρόνια έχει, Εντάξει, αυτό 20 χρόνια. Και από τότε δεν έχω βρει κάτι. Επιτρέψτε μου να πω ότι κύριε Καγρημάνη, να ρωτήσω με τι ασχολείται αυτή τη στιγμή. Ανώβερο τότε υποβιβάστηκε, επειδή τα έχω συζητήσει με τον άνθρωπο και καλά θα ήταν να το ρωτούσατε και στον ίδιο, αλλά πάση περιπτώσει. Η ομάδα του Ανώβερο τότε υποβιβάστηκε για να γλιτώσει την πτώχευση. Υπήρχε ένα χάος χρεών που είχε κληρονομήσει, πληρώθηκαν οι πάντες και δημιουργήθηκε μια υγιής κατάσταση μετά, η οποία αυτή τη στιγμή έχει κάνει το Ανώβερο πολλά χρόνια να παίζει στην Bundesliga και τελευταία για αγωνιστικούς λόγους έπεσε πέρσι έτσι. Κύριος Μίλερ είναι μια γνωστή προσωπικότητα. Κύριος Μίλερ ασχολείται με το ποδόσφαιρο μετά από την ενασχόληση. Ναι, ασχολείται. Ναι, πώς, δηλαδή, όπως. Ο κύριος Μίλερ είναι σύμβουλος και σας το είπα τριών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών και στη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τριών της Αφρικής. Είναι σύμβουλος και εκπρόσωπος παιχτών και προπονητών. Ίσως σας λέει κάτι το όνομα του Ασαμόα, τον οποίο εκπροσώπησε σε όλες τις μεταγραφές του. Ίσως σας λέει κάτι το όνομα του Φάμπιαν Έρνς, τον εκπροσώπησε σε όλες τις μεταγραφές του. Κατά κάποιο τρόπο εννοείται. Εκεί δεν είναι όπως εδώ. Εκεί δεν χρειάζεται ένα κινητό τηλέφωνο μόνο για να το κάνεις αυτό. Εκεί χρειάζεται άδειες από την Ομοσπονδία και ο όρος λέγεται μπεράτερ, δηλαδή σύμβουλο. Σωστό αυτό που είπατε, γιατί εδώ με ένα κινητό τηλέφωνο γίνει σε μάνατζερ. Εδώ είναι με ένα κινητό τηλέφωνο και ίσως ένα μπλοκάκι, σε ένα καφέ και γίνει. Εντάξει, πιο σωστό νομίζω. Έτσι. Μάλιστα. Τώρα, για την πρόθεσή του να ασχοληθεί με τον Ηρακλή, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας απαντήσετε και σε αυτό. Υπάρχει οικονομική δυνατότητα, είναι το πλάνο του, το σχέδιό του, να έρθει να ρίξει χρήματα, υπάρχουν κάποια χρήματα στην ομάδα. Προσέξτε όλα τι αυτά είναι ερωτήματα. Τώρα όμως, προσέξτε τι, πάτε να μου πείτε αν είμαι στην τσέπη του, δεν είμαι στην τσέπη του μέσα. Κάποια μια οικονομικά στοιχεία που είδαμε, ορίστε. Δεν ζητάμε το αφημί του ή τοποθέτηση, ζητάμε μια ενημέρωση αν μπορούμε να έχουμε. Θα μπορούσε να σας δοθεί αυτό, θα μπορούσε να σας δοθεί αν θέλετε και το ήθελε και ο ίδιος. Απλά σας λέω ότι ο κ. Μίλερ έχει διοικήσει ομάδες. Το αν θέλει ή δεν θέλει, σίγουρα θα ρωτήσετε τον ίδιο, η παρουσία του εδώ και μόνο δεν είναι τυχαία. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας πω τίποτα μα τίποτα παραπάνω το οποίο να αφορά λεπτομέρειες. Τουλάχιστον, ξέρετε, θέλω να μας πείτε αν μπορείτε. Ναι. Όχι, μπορείτε νομίζω. Πάνω σε ποια βάση συζητάνε με τον κύριο Παπαθανασάκη, δηλαδή ένα κομμάτι του Ηρακλή, το management, να πάρει την ομάδα. Όχι, υπάρχει. Τι? Ακούστε με λίγο. Η συνάντηση και η όρη της είναι απόλυτα μυστική. Έτσι. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει management ή οτιδήποτε άλλο. Έχει δώσει συνεντεύξεις και έχει πει ότι έχει ενδιαφέρον για τον Ηρακλή. Άρα μην το εξειδικεύουμε. Όχι, όταν ξέρετε γιατί σας το ρωτάω έτσι. Γιατί από τη μια πλευρά έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να αφήσει την ομάδα, να δώσει την ομάδα, να μεταβιβάσει την ομάδα. Έτσι λέει το ρεπορτάζ, τον ίδιο δεν τον ακούσαμε ακόμα. Κάποια στιγμή έχει υποσχεθεί, θα μας μιλήσει. Κάποια στιγμή. Λοιπόν, άρα αφού δεν έχει μιλήσει ακόμα, και εμείς μπορούμε να υποθέτουμε διάφορα και να εικάζουμε. Αν λοιπόν, κάτι το οποίο να είναι ανακοινώσιμο, θα ανακοινωθεί. Ωραία. Ναι, περιμένουμε το. Ναι, μιλάω για τον κύριο Παπαθανασάκη, δεν μιλούσα για τον κύριο Μίλερ τώρα. Απλά τον περιμένουμε τον άνθρωπο κάτι να μας πει. Μόνο για τον κύριο Μίλερ, δεν μιλώ για τον κύριο Παπαθανασάκη. Ναι, εγώ. Λέω ότι κάποια στιγμή τον περιμένουμε. Τουλάχιστον να σταματήσουμε και εμείς τις αερολογίες, ρε παιδί μου, και τις υποθέσεις εργασίας που κάνουμε όλες αυτές τις μέρες. Απ' την άλλη, την ξέρετε, εγώ προσπαθώ. Ωραία, ωραία, δεν το λέω για σας. Απλά μετά από 25 χρόνια, άρα τι να σας. Εισαγωγικά το λέω για να προχωρήσω στο κυρίως θέμα. Ότι έχει έρθει ένας άνθρωπος από τη Γερμανία για τον Ηρακλή. Εδώ συμφωνούμε, έτσι, για τον Ηρακλή ήρθε. Δεν ήρθε για μένα, ούτε για σας. Λοιπόν, μόνο για τον Ηρακλή. Ωραία, ήρθε για τον Ηρακλή γιατί θέλει την ομάδα. Ή συζητάει μήπως και μπει σαν συμπαίκτης του κύριου Παπαθανασάκη. Κάπως έτσι δηλαδή, να το ρωτήσω. Όχι, αυτό είναι πολύ αυθαίρετο συμπέρασμα, αλλά μπαίνω και σου λέω ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δηλαδή συμπαίκτης δεν υπάρχει. Όχι. Μην το συζητάτε. Άρα η συζήτηση γίνεται για να. Δηλαδή ο Παπαθανασάκης στην άκρη, αν τελειώσει καλά. Αν Παπαθανασάκης στην άκρη, ομάδα στο Μίλερ και στους Έλληνες εκπροσώπους του. Όχι μαζί με Παπαθανασάκη, συμπαίκτης. Λίγο σωστά, λίγο λάθος, Γιώργο, μου επιτρέπεις. Ναι. Τα χρόνια της γνωριμίας. Εννοείται. Ο Μίλερ είναι ο υποψήφιος επενδυτής. Ως τώρα είναι απλά διαπραγματευόμενος. Δεν υπάρχουν Έλληνες συμπαίκτες αυτοί που λέτε.
τουλάχιστον ως τώρα. Άρα μην αρχίσουμε και πυροβολούμε όποιον. Όχι, εγώ για τον ίδιο το είπα, Γιάννη. Για τον ίδιο όταν το είπα. Αν ο κ. Μίλλερ αποφασίσει, αν τελικά καταλήξει κάτι αισίως, να ορίσει ανθρώπους που πέραν ημών θα τον εκπροσωπήσουν, τότε. Άρα ουσιαστικά μας δίνεις κάτι τώρα, επίτρεψε μου να το πω έτσι. Δηλαδή, ναι, ότι γιατί μέχρι τώρα λέγαμε με τον Γιώργο, κάθε μέρα συζητάμε στο ρεπορτάζ, λέμε θέλει να πουλήσει, θέλει να φύγει ή θέλει να βρει κάποιον για να τον βοηθήσει και να παραμείνει. Μισό λεπτό, Γιάννη, μισό λεπτό. Ακούστε. Οτιδήποτε αφορά τον πρόεδρο του Ηρακλή, ρωτήστε τον ίδιο. Ναι, δεν λέω, όχι, όχι. Αυτό λέω ότι αναρωτιόμασταν εγώ με τον Γιώργο όταν βγαίνουμε στο ρεπορτάζ. Ναι. Άρα ουσιαστικά τώρα με αυτά που μας λέτε εσείς, βάζουμε στην άκρη το θέμα του συμπαίκτη. Δηλαδή, ο κύριος Μίλλερ μιλάει μόνο για να πάρει την ομάδα. Όχι να μπει να βοηθήσει, να μπει συμπαίκτη του κύριου Παθανασάκη σε μια πορεία που θα χαράξουν οι δυο τους από κοινού, εννοώ. Λοιπόν, επιχειρηματικά έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο ποδόσφαιρο. Okay. Τον ενδιαφέρει μία προγραμματισμένη συνάντηση, την οποία την έκανε. Από εκεί και πέρα οτιδήποτε άλλο υπάρξει ή δεν υπάρξει, ναι, θα υπάρξει σίγουρα επίσημη ανακοίνωση. Δεν θέλω να παίζω ούτε με τα νεύρα κανενός, αλλά δεν παίζω ούτε και με τη δουλειά μου. Έτσι, η δουλειά μου είναι ξεκάθαρη εδώ πέρα. Ναι, ναι, okay. Ακούγομαι. Okay, εντάξει. Okay. Γιώργο, ακούγομαι. Ναι, γιατί. Α, κύριε Καχρημάνη, το αποτέλεσμα αυτή. Προφανώς ακόμα δεν είστε θέση να μας το πείτε, έτσι, τη συνάντηση. Δεν θα έπρεπε, φίλε Γιώργο, να σου το πω, γιατί δεν υπάρχει ως αυτή τη στιγμή κάτι ανακοινώσιμο, έτσι. Το αν έχει ενημερωθεί μέσω τη δική σας βοήθεια και συμμετοχή ο κύριος Μίλλερ για τα οικονομικά δεδομένα, για χρέη, οφειλές κτλ. Γιατί είναι, αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα, γιατί σας το ρωτάω αυτό, είναι ότι ο Ηρακλής έχει άμεσα προβλήματα που τρέχουν και κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή. Τέλη Ιουνίου πρέπει να γίνει έλεγχος για το φακελό του για την αδειοδότηση. Ναι, ναι. Οι ποδοσφαιριστές φεύγουν και είναι απείδωτοι, γίνονται προσφυγές. Όλα αυτά λοιπόν, είναι τώρα. Πρέπει να τρέξει ό,τι... Ναι, ναι, για να μας πει, για να μας πει. Εδώ και περίπου ένα μήνα έχουν ζητηθεί κάποια στοιχεία τα οποία έχουν σταλεί, το είπα και πριν, με δύο email στη Γερμανία. Έχουν τεθεί κάποια επιπλέον ερωτήματα τα οποία έχουν απαντηθεί. Και από ένα σημείο και μετά σαφώς και έχουν γίνει συζητήσεις για νούμερα, τα οποία τα ξέρετε όλοι σας. Εγώ δεν θα πάω να, να παραβιάζω ανοιχτές πόρτες, αλλά δεν θα ακούσετε από μένα ούτε έναν αριθμό, είναι ξεκάθαρο. Το θέμα να τα ξέρει ο κύριος Μίλλερ, που ενδιαφέρεται. Ο κύριος Μίλλερ είναι πολύ προσεκτικός επιχειρηματίας και ρωτά και μαθαίνει. Μάλιστα. Κύριε Καχρημάνη, για να τελειώσουμε, γιατί τώρα βλέπω ότι πάμε ανακυκλώνουμε τα ίδια, έτσι και εγώ και ο Γιώργος, γιατί προσπαθούμε κάτι παραπάνω να βγάλουμε και αυτή είναι η δουλειά μας, βέβαια. Όπως και η δουλειά σας είναι να υπερασπιστείτε τον άνθρωπο αυτό. Όσο μπορούμε. Που τον οποίο εκπροσωπείτε, μάλλον. Να το πω πιο σωστά. Μπορούμε να πούμε ότι μέχρι αύριο ή μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε κάτι, σίγουρο. Δηλαδή, είτε θετικό είτε αρνητικό, όπως και αν το σκεφτεί κάποιος, ας πούμε. Αυτό. Δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα να πούμε οτιδήποτε και δεν πρέπει να πούμε οτιδήποτε. Έτσι. Για το πόσο θα μείνει η Θεσσαλονίκη και αν θα ξαναγίνει ραντεβού αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι απλό που θα σου το απαντήσω. Ο κύριος Μίλλερ φεύγει αύριο το μεσημέρι. Ναι. Έχει ήδη ορίσει εμάς ως δικηγορικό γραφείο ότι μπορεί, εφόσον υπάρχει κάτι, να το μαθαίνετε. Ναι. Όσο και αν. Θυμάται ο Γιώργος ο Ζαγόρας από παλιά, αυτό ήταν απίστευτα κουραστικό και για μας δηλαδή, έτσι, με πολλά τηλέφωνα, αλλά ευχάριστο να σας ακούμε πάντα. Από εκεί πέρα, αν κάτι υπάρξει, σαφώς και το μάθετε. Δεν έχω κάτι εγώ να σας πω πέρα. Κύριε Καχρημάνη, εγώ να ρωτήσω το τελευταίο. Κάποιος μου σιγοψιθυρίζει τώρα στο αυτή, κάποιος φανταστικός φίλος μου και μου λέει ότι δεν είναι το θέμα υπαρκτό και ότι αυτός ήρθε για να κερδίσει, χρησιμοποιείται από τον κύριο Παθανασάκη για να κερδίσει χρόνο ο κύριος Παθανασάκης. Τι τον λέω, τι γυρνάω να του πω. Αυτό με ειλικρίνεια όμως, είναι έτσι. Είναι κακοπροαίρετο και δεν θα έπρεπε να λέγεται, αλλά γιατί δεν ρωτάτε αυτούς που μετέχουν σε αυτό, εγώ δεν σου πω τίποτα. Σας είχα πει από πριν ότι δεν είναι κανείς. Μία από το 50% ρωτάω. Κανενός. Ναι, δεν είναι κανείς αχυράνθρωπος κανενός. Αλλά επιτρέψτε μου να πω τώρα και σας το λέω με αγάπη, με το να το ρωτάμε αυτό κάνουμε καλό στο να γίνει μια δουλειά ή θέλουμε να τη χαλάσουμε για να ξέρω τι κάνουμε. Επειδή εγώ κύριε Καχρημάνη έχω καεί και στο χυλό, επειδή έχω καεί στο χυλό μάλλον φυσάω και το γιαούρτι, πρέπει να τα λέω και αυτά. Για να μου χρεώσει κανένας μετά ότι ξέρω εγώ ήταν απανταδόρικη η συζήτηση και δεν τα ρώτησες όλα. Δυστυχώς στον χώρο αυτό. Σας λέω ότι δεν είναι λοιπόν, είναι άτομο το οποίο έχει... με όποιες δυνατότητες έρθει, έχει έρθει να ωραία.
κάνει μια ειλικρινή συζήτηση, ευγενική συζήτηση και από εκεί πέρα θα δούμε. Ωραία. Άρα μαζί κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καχρημάνη για τα φώτα σας και ελπίζω να μην είναι τόσο μεγάλη τόσες συχνές οι επαφές όπως και πριν από 10 χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή με τις επαφές δεν έχω πρόβλημα, αλλά να τελειώσει γρήγορα αυτό το θέμα αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει. Είτε δηλαδή κάτσει η μπίλια που λέμε είτε όχι. Μόνο μακάρι μπορώ να πω, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ναι, δεν μπορείτε να πείτε. Η δουλειά μας είναι συγκεκριμένη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καχρημάνη. Να είστε καλά. Γιώργο, διάλειμμα. Δηλαδή κάτι σαν τον Παθανασάκη θα σε κάνω τώρα. Διάλειμμα και θα έρθεις μετά να το μαζέψουμε ένα και να δώσεις και τα υπόλοιπα. Οι ερωτήσεις που κάνουμε δεν τις βγάζουμε από το μυαλό μας για συγκεκριμένα ονόματα και οτιδήποτε άλλο. Θα επανέλθουμε με το ρεπορτάζ. Ο κύριος Καχρημάνης κάνει τη δουλειά του και υπερασπίζεται τον εκπρόσωπό του, αλλά και εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί επειδή είπε κάτι πριν, άμα θέλουμε να χαλάσουμε ή όχι τη δουλειά του, δεν μιλάμε για δουλειά του, μιλάμε για τον Ηρακλή και τον κόσμο. Δεν είναι δουλειά. Ναι, ναι, και είναι ένα θέμα το οποίο θυμίζει παλιά πράγματα εμένα και πρέπει να... ούτε τον εαυτό του. Ναι, ναι, ναι. Πόσο μάλλον να εμπιστευτεί κάποιον, πόσο μάλλον για το μέλλον ναι. του Ηρακλής. Και το ότι πρέπει να φύγει ο Παπαθανασάκης που έφερε τον Ηρακλή σε αυτό το αρνητικό σημείο, δεν σημαίνει ότι όποιος περνάει απ' έξω του τη δίνει με το καλημέρα. Βασικά, επειδή μάλλον δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά τώρα, ας τα πούμε τώρα, 2-3 λεπτά. Εγώ έχω από το πρωί 4 διαφορετικές. Και μετά να κάνω το διάλειμμα, δηλαδή πρέπει να το κάνω εδώ και ώρα, από να πούμε συμπληρωματικά αυτά που πρέπει για να πάμε μετά στο διάλειμμα. Από το πρωί, για παράδειγμα, έχω 4 διαφορετικές πηγές και το διασταύρωσα και με τις 4 που είναι διαφορετικές μεταξύ τους, η μία με την άλλη, ότι ο κύριος Μίλλερ εδώ δεν είναι μόνος του. Και ότι βρίσκονται συγκεκριμένοι Έλληνες από πίσω, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα ονόματα τα μετέφερα στον κύριο Καχρημάνη. Ο κύριος Καχρημάνης το διέψευσε. Δεν ξέρω αν το διέψευσε γιατί έπρεπε να το κάνει ή αν το διέψευσε. Ωραία. Γιατί εμείς πες μου λίγο το ρεπορτάζ. Άσε τώρα αυτά που ζητούσαμε τον κύριο Καχρημάνη. Το τελειώσαμε. Άκουσε, πιστεύω, ο κόσμος. Αν δεν το καλύψαμε σε κάποιες ερωτήσεις, του ζητάμε συγγνώμη. Το ρεπορτάζ, τι λέει το δικό σου, το παραπάνω δηλαδή. Έγινε για να το ραντεβού σήμερα στο ξενοδοχείο. Ωραία. Η δική μου η ενημέρωση και η πληροφορία είναι ότι ήταν κι άλλοι, όχι μόνο αυτούς που ανέφερε ο κύριος Καχρημάνης, στο ραντεβού. Και Έλληνες δηλαδή. Από εκεί και πέρα περιμένουμε. Τώρα φεύγει αύριο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πολύ μικρό καλά, πολύ μικρό καλά κρατάω. Πολύ επιφυλακτικός είμαι, τουλάχιστον εγώ. Μακάρι να γίνει κάτι. Αυτός ο άνθρωπος βάσει του γερμανικού ρεπορτάζ έχει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο με ομάδα 20 χρόνια. Γιατί ο κ. Καχρημάνης μας είπε ότι ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως με εκπρόσωπος ομάδων και ποδοσφαιριστών, όχι να είναι σε κάποια ομάδα. Τελευταία φορά που ήταν πρόεδρος στο Ανόβερο τη σεζόν 95-96, που η ομάδα από τη Β' Εθνική έπεσε στη Γ' Εθνική, αν λέει κάτι αυτό. Μάλιστα. Για την δική του οικονομική δυνατότητα, αυτά που βρήκα μέσω πολύ καλού μου συναδέλφου που γνωρίζει άπτεστα γερμανικά και τον ξέρεις και εσύ, δεν είναι ότι καλύτερο δυνατό. Δηλαδή, στο διαδίκτυο κάνοντας μια γύρα να βρεις στοιχεία οικονομικά για τον συγκεκριμένο, δεν βρίσκεις τρομερά πράγματα. Για οικονομική δυνατότητα μεγάλη οτιδήποτε άλλο. Ναι. Ίσα βρίσκεις αρνητικά στοιχεία και γεγονότα. Γι' αυτό μιλάω για μικρό καλά. Για να δούμε. Μήπως και τα ξαναπούμε αργότερα. Γιατί τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα να ψάξω και εγώ 2-3 πραγματάκια που μου προέκυψαν από την κουβέντα που κάναμε. Για να μήπως βγάλουμε κάτι παραπάνω. Έγινε, Τζόρτζ. Αλλά για τα ελληνικά ονόματα που προανέφερα, 4 διαφορετικές πηγές μου το ανέφεραν. Δεν είναι. Ναι. Υπαρκτά είναι, υπαρκτά, ναι. Δεν είναι ραδιοαρκή. Okay, ο ένας ειδικά. Τι να πω τώρα. Ναι, με κάποιον από αυτούς θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω τώρα εγώ στο διάλειμμα. Ίσως αν το σηκώσει και είμαι τυχερός να μάθουμε περισσότερα. Έγινε, Τζόρτζ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.